Να δούμε και το επόμενο βίντεο. Είναι πάλι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος είχε επισημάνει από τότε τον κίνδυνο της ονομασίας των Σκουπίων. Πάμε, πάμε να το δούμε. Το βασικό θέμα, και είναι βασικό θέμα, είναι το θέμα του ονόματος. Είναι το θέμα της προπαγάνδας που στηρίζεται σε αυτό το όνομα. Γιατί το θέλει το όνομα Μακεδονία, γιατί το θέλουν τα Σκόπια. Είναι ένα όπλο για μακροπρόθεσμη δημιουργίες ενός κράτους μακεδονικού που θα έχει τα Σκόπια, τη Μακεδονία του Πυρήν και τη Βόρειο Ελλάδα. Γι' αυτό δεν είναι απλώς ένα θέμα ονόματος. Είναι θέμα εθνικού κινδύνου εις χρόνων μακρών. Της Μακεδονίας, το δικό σου όνομα προσπαθούν να αμφισβητήσουν, τη δική σου ιστορία αρνούνται, το δικό σου πολιτισμό θέλουν να παραχαράξουν. Από την καρδιά της Μακεδονίας στέλνουμε το μεγάλο μήνυμα: δεν θα δεχθούμε τελεσμένα που αμφισβητούν και υποθηκεύουν τα εθνικά μας δίκαια. Δεν θα υποστήλουμε τη σημαία του αγώνα. Το όνομά μας είναι η ψυχή μας. Βρισκόμαστε στο 1993, σχεδόν 30 χρόνια πριν. Τι κόσμος μαζευόταν στις πολιτικές εκδηλώσεις, κύριε Χασάπη? Βάλαμε και την προηγούμενη φορά και ένα βίντεο με τον μακαριστό Χριστόδουλο, που είδαμε και τι κόσμο μάζευε επίσης ο Χριστόδουλος. Είναι απίστευτο αυτό. Σήμερα δεν τολμάνε οι πολιτικοί να μαζέψουν, ξέρω, 500 και πολλά, λέω ίσως, έτσι, άτομα. Είναι άδεια όχι τα καθίσματα. Μιλάμε ότι πραγματικά, βλέποντας αυτά τα πλάνα, δεν ξέρω αν απολούμε όλοι εκείνες τις ημέρες. Τις ημέρες που ο κόσμος έβγαινε στους δρόμους, φώναζε, διαδήλωνε. Γιατί τώρα πια είναι γνωστό ότι η αντίδραση γίνεται από τον καναπέ.